Πολίτες είναι συγκεντρωμένοι έξω από το ανώτατο δικαστήριο στη Βαρσοβία, διαμαρτυρώμενοι για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Μια από τις αμφιλεγόμενες διατάξεις είναι η θέσπιση πειθαρχικού μηχανισμού για τους δικαστές. Αυτό κρίθηκε παράνομο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το σκεπτικό ότι αποτελεί εργαλείο πολιτικής πίεσης. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας λέει όμως ότι η χώρα δεν χρειάζεται να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συντάγματος, η Πολωνία συμμορφώνεται με το ισχύον διεθνές δίκαιο, επομένως η απόφαση είναι δεσμευτική. Κάναμε συνεχείς εκκλήσεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο να εφαρμόσει τις διατάξεις κατά τρόπο φιλικό προς τον Ευρωπαϊκό Νόμο, διότι έτσι αυξάνεται η προστασία των πολιτών μας. Ο Ιγκόρ Τουλέα είναι δικαστής στον οποίο έχει αρθεί η ασυλία από τον πειθαρχικό μηχανισμό. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρέπει να του επιτραπεί να επιστρέψει στη δουλειά. Θα υποβάλω αίτηση στον πρόεδρο του δικαστηρίου να μου δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης των υπηρεσιών ως δικαστής. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει ο πρόεδρος. Εάν σέβεται τον νόμο, απλώς πρέπει να μου επιτρέψει να μπω στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο συγκεκριμένος δικαστής επέκρινε ανοιχτά τις μεταρρυθμίσεις και το πειθαρχικό μηχανισμό. Τώρα αναμένει την απάντηση και την απόφαση του δικαστηρίου. Ο πειθαρχικός μηχανισμός δεν είναι δικαστήριο, αλλά ένα κατασκεύασμα που προορίζεται να γίνει μαστίγιο σε δικαστές που προσπαθούν να είναι ανεξάρτητοι. Αυτό αποτελεί επίσης προειδοποίηση για ολόκληρη την Ευρώπη, διότι η καταστροφή των δικαστηρίων και του κράτους δικαίου στην Πολωνία καταστρέφει τα δικαστήρια στην Ευρώπη. Η πολωνική κυβέρνηση και το κυβερνών υπερσυντηρητικό κόμμα πιστεύει ότι αντιμετωπίζεται άδικα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την εξουσία να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα δικαστικά συστήματα. Τα δικαστικά συστήματα οργανώνονται στα κράτη-μέλη, το ίδιο ισχύει για τη Γερμανία, την Ισπανία, την Τσεχία, τη Δανία. Δεν έχουν εξουσίες ούτε στην Πολωνία. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Δεν θέλουμε κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε στην Πολωνία στις 16 Αυγούστου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από την απειλή των κυρώσεων. Μετά από αίτημα του Πολωνού Πρωθυπουργού, το Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει ποιο δίκαιο υπερτερεί, το πολωνικό ή το ευρωπαϊκό. Μια απόφαση πάντως που διατηρεί σταθερά τη Βαρσοβία και τις Βρυξέλλες σε πορεία σύγκρουσης.